επιστολή που στείλαμε διαμαρτυρίας προς τους βουλευτές του νομού Αργολίδας και όχι μόνο, το στείλαμε στο Επιμελητήριο Αργολίδας, το στείλαμε στην Περιφέρεια. Είναι ξεκάθαρο το ερώτημά μας. Τους λέμε λοιπόν τι προσδοκά να κάνουν σε αυτές τις τεράστιες αυξήσεις που έχουν να κάνουν τόσο με την ενέργεια, με τα αγαθά και με τα καύσιμα. Εμείς ήμασταν ξεκάθαροι απέναντί τους και τους λέμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε άλλα αυτά τα βάρη και θα πρέπει να πάρουν να κάνουν τις ενέργειες που πρέπει να, τις ενέργειες εκείνες οι οποίες θα πρέπει να ελαφρύνουν αυτές τις αυξήσεις. Άρα λοιπόν οι βουλευτές θα πρέπει να κάνουν τις ενέργειες και ποιες ενέργειες θα κάνουν θα πρέπει να μας ενημερώσουν. Εμείς σαν Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αργολίδας έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτά που πρέπει να μας να απολαμβάνουμε αλλά και να έχουμε. Έχουμε μια πολιτική που ασκείται κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων Αργολίδας εδώ και τα τελευταία 12 χρόνια. 10 χρόνια ήταν τα μνημονιακά χρόνια και 2 χρόνια που έχουμε το κορονοϊό. Δεν αντέχουμε άλλο πλέον τα lockdown, δεν αντέχουμε άλλο να μας παίρνουν το εισόδημα που με πολύ δυσκολία το βγάζουμε, δεν αντέχουμε άλλο αυτά τα βάρη που δεν είναι δικά μας για την πολιτική, νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται αυτό το καιρό από την κυβέρνηση αυτήν, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Υπήρξε μια εκδικητικότητα και συνεχίζει σε αυστηρά μέτρα απέναντι στους επαγγελματίες. Τους καλούμε λοιπόν να πάρουν θέση και να πούνε πώς θα ελαφρύνουν την επιχειρηματικότητα των εργαζόμενων, τους δαξιόχων, τους πολίτες αυτής της χώρας.